γευστικές μνήμες έχουν να κάνουν με ανθρώπους και με αισθήσεις, με έντονες εμπειρίες που έχει ζήσει μέσα στην κουζίνα. Και τώρα κοιτάζω εδώ αυτό το άλμπουμ και βλέπω τη γιαγιά μου, έναν εκπληκτικό άνθρωπο που με μεγάλωσε μέχρι περίπου 10 χρονών. Ήτανε μία εξαιρετική μαγείρισα από τη Σμύρνη. Σκέφτηκα λοιπόν να αναπαράξω ως γευστική μνήμη, ως μια συνταγή με ιστορία και θύμησες, τη κλασική σμυρναϊκή συνταγή, σουτζουκάκια σμυρναϊκά. Θυμάμαι την κουζίνα να μυρίζει κίμινο όταν ήμουν πιτσιρικάς. Και αυτή η αίσθηση μου έχει μείνει πολύ έντονα. Το περίεργο είναι ότι η συνταγή οικογενειακή της γιαγιάς δεν έχει διασωθεί. Δεν πέρασε από τη μάνα μου σε μένα. Αυτό λοιπόν που έκανα πριν από αρκετά χρόνια ήταν να ψάξω να βρω την αυθεντική σμυρναϊκή συνταγή. Και τη βρήκα. Έχω εδώ ένα βιβλίο το οποίο έχει συνταγές από κυράδες της Σμύρνης του προηγούμενου αιώνα και του παραπροηγούμενου. Και έχει εδώ για τα σουτζουκάκια την original συνταγή, η οποία όμως όταν τη διάβασα με άφησε λίγο, πώς να το πω, μου φάνηκε λίγο αδιάφορη, λίγο υποτονική. Δεν είχε αυτή τη φινέτσα και την κομψότητα που είχαν τα πιάτα της γιαγιάς μου. Γι' αυτό λοιπόν, με μνήμη από την κουλτούρα του πώς μαγείρευε η γιαγιά μου και αυτή την έντονη μυρωδιά κείμενου, θα την αναπαράξω με το δικό μου νεωτερικό τρόπο. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς κάνω εγώ τα σουτζουκάκια σμυρναϊκά. Σουτζουκάκια σμυρναϊκά, μια συνταγή γεμάτη μνήμες. Και για μένα και για τους περισσότερους Έλληνες. Σήμερα θα δοκιμάσουμε να την κάνουμε με έναν τρόπο νεωτερικό, με τη δικιά μου ιδιαίτερη συνταγή καρούσο. Τρία είναι τα βασικά μυστικά της δικιάς μου συνταγής. Το πρώτο ξεκινάει από τη χρήση τριών διαφορετικών κρεάτων. Μοσχάρι για να είναι η βάση της γεύσης. Χοιρινό για να μου δώσει το αφράτο αποτέλεσμα. Και αρνί για να δώσει αυτό το χαρακτήρα, τον oriental χαρακτήρα που πρέπει να έχει μια συνταγή από τη Σμύρνη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το πολύτυπο κίμινο. Αυτό το αρωματικό, αυτό που με συνδέει με τις μνήμες μου, από τη γιαγιά μου και από το οποίο θέλεις να έχεις πολύ, να το ακούς το κίμινο παντού, σε όλη τη γεύση. Το τρίτο χαρακτηριστικό της συνταγής είναι ότι χρησιμοποιώ στοιχεία από τις κλασικές πετυχημένες συνταγές κεφτέδων, όπως το κρεμμύδι, βέβαια, το αυγό και λίγο δυόσμο μαζί με την φρυγανιά. Λοιπόν, πάμε να ετοιμάσουμε τα κρεμμύδια μας. Θα ξεκινήσω με το να κόψω πολύ ψηλά τα κρεμμύδια. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα ανακατέψουμε όλα, να τα κάνουμε ένα. Ξεκινάω τα κρέατα. Θα βάζουμε εδώ στο μπολ. Πρώτο στοιχείο λοιπόν το κρέας. Δεύτερο η φρυγανιά. Το κίμινο πλούσιο όπως είπαμε. Να μυρίσει ο τόπος κίμινο. Τέταρτο στοιχείο, το σκόρδο. Μέχρι εδώ έχουμε κάνει την παραδοσιακή συνταγή. Τώρα αρχίζουμε οι προσθέσεις τις οποίες έχω βάλει εγώ. Και οι οποίες είναι τι? Το κρεμμύδι, που το παίρνουμε από τους κεφτέδες και όπως ξέρουμε πάντα δίνει γεύση. Λίγος δυόσμος που πάντα θα μου θυμίζει τη γιαγιά μου. Και τα δύο αυγά που θα βοηθήσουν στη σύνδεση των υλικών.
αλάτι, πιπέρι, τελειώσαμε. Ωραία. Τα έχω τώρα όλα εδώ, η καταπληκτική στιγμή που βάζω τα χέρια μου και φτιάχνω σουτζουκάκια. Εδώ είναι τέλειο. Αν έχεις και τα παιδιά σου μαζί, να τα βάλεις να παίξουν. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να το βάλουμε λίγο στο ψυγείο, κάνα μισάωρο, για να δέσει. Αλλά όπως βλέπετε, μας έχει βγει πολύ στεγνό και σφιχτό, οπότε μπορούμε να πάμε κατευθείαν και να φτιάξουμε τα σουτζουκάκια. Δεν έχουμε λόγο να το βάλουμε στο ψυγείο. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό που είναι και η πιο φαν δουλειά. Πάμε να πλάσουμε τα σουτζουκάκια. Τώρα στις ταβέρνες συνήθως τα έχουν σε αυτό το μέγεθος, το οποίο για μένα δεν είναι σουτζουκάκι. Σουτζουκάκι είναι αυτό εδώ το μέγεθος. Μικρούλι, 25 με 30 γραμμάρια και να είναι μία μπουκίτσα. Οπότε ήρθε λοιπόν η ώρα για μαγειρική, να τα τηγανίσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε μπρος στη φωτιά, να κάψει το τηγάνι μας και θα πάρουμε ελαιόλαδο, τα λευρώνουμε. Ανάλογα με την ένταση της φωτιάς που έχουμε σπίτι, το τηγάνισμα της κάθε πλευράς τους μπορεί να πάρει από 2 έως 4 λεπτά. Αλλά θέλουμε αυτό έτσι το χρυσαφή χρώμα που βλέπουμε εδώ. Φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο να βάλουμε τα σουτζουκάκια στη σάλτσα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα ντομάτας με πολύ κοκκίνινο, τι άλλο βέβαια. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο πεπεροντσίνο μέσα. Ξεκινάω ανοίγοντας τη φωτιά. Okay. Θα βάλω λίγο λάδι. Μόλις σοταριστούν λοιπόν, ρίχνουμε και την ντομάτα. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπω ότι δεν έχει πολλά υγρά μέσα, μπορώ να ρίξω τα σουτζουκάκια. Και αυτό θα κάνω. Βάζουμε λοιπόν πίσω τα σουτζουκάκια στη σάλτσα και βασικά έχουμε τελειώσει. Ένα ανακάτεμα και σιγά σιγά η σάλτσα θα δέσει όσο θα φτιάχνουμε το ριζάκι που θα τα συνοδέψουμε. Το κρυθαράκι και τώρα προσθέτω το ρύζι και τώρα προσθέτω το ζωμό. Ωραία πάει. Έχει πλάκα γιατί και αυτή η συνταγή έχει και αυτή μια ωραία γλυκιά μνήμη που μου έρχεται, γιατί θυμήθηκα ότι την είχα πρωτοδοκιμάσει όταν ήμουν στην ΚΟ, στην πρώτη μου δουλειά, και είχαμε πάει στο τουρκικό χωριό όπου είχαν μια σειρά από καταπληκτικούς μεζέδες τουρκικούς, τα δικά τους τζουκάκια, τα ψητά, και τα σερβίρανε με ένα τέτοιο ρύζι που είχε αυτή τη μίξη από ρύζι και κρυθαράκι, το οποίο το κάνει γλυκό απίστευτο στο τέλος. Και λίγο διός μου εδώ, για να διακοσμήσω, μια και ο διός μου είναι μέσα στα υλικά. Λοιπόν, τώρα αυτό εσείς ξέρετε περίπου πώς θα μοιάζει. Το ενδιαφέρον είναι ότι τώρα θα το δώσουν να το δοκιμάσουν άνθρωποι που δεν έχουν ξαναφάει ποτέ σουτζουκάκια. Και αυτοί δεν είναι τυχαίοι, είναι τρεις από τους καλύτερους food bloggers στον κόσμο. Για να δούμε τι θα πούνε. Main course à la Greek. Or, as we would rightly say, it is from Smyrna, from Izmir. Recipe my grandmother used to make, and the whole room, the whole kitchen and the whole house smelled of cumin. Do you feel the cumin? Yeah. This is the basic characteristic of this recipe. Cumin with this type of meatballs. It's a typical Greek comfort food. Mm-hmm. Like you have a lot of pastas, we have that among others. And it's like a dish I make when my daughters come home. Oh, okay. And especially, especially my daughter who lives abroad. And when she comes home, I make her sujukakia, so she connects with the whole history of the family. You know, that's the idea. Think about cumin that is just so. It's, do you know what I mean? There's something about cumin that's just like, come here. Do you know what I mean? It's like, oh. But what I find really interesting is that how cumin
is such a key to this dish. Yes. Yeah. Whereas the cumin is such a big spice in Indian food. Mm. Where, you know, I would have never thought that cumin is so big in Greek food. Well, you'll use it as whole and you'll put it in later as well. And I think that's exciting, isn't it? It's learning how to use the spices at different points so they introduce different flavors. The thing with traditional foods is that most people believe that they have just to recreate their memory from the past. In my view, traditional foods have to evolve with the taste, with what we learn from each other, from different cultures. Yes. And they have to slowly evolve, keeping their character, but it's because we have to inherit them in a new generation. And it's the food memories that we will create for them that are important as our memories from our parents. Yes. Yeah. The word is yamas. Yamas.